Ο κύριος Μάκης Βορύδης είναι εδώ κοντά μας από τη Νέα Δημοκρατία. Καλό μεσημέρι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ, κύριε Βορύδη. Εγώ η πρόσκληση. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε οπωσδήποτε από το θέμα των τελευταίων ωρών. Την ανακοίνωση της Eldorado Gold ότι ενδέχεται να αποχωρήσει από την χώρα. Την ίδια στιγμή από την πλευρά του κυρίου Σταθάκη αναφέρει. Δεν πειράζει, όταν η εκπομπή μας. Από την πλευρά του κυρίου Σταθάκη αναφέρεται ότι είναι ευθύνη της εταιρείας. Τελικά εσείς έχετε βγάλει κάποιο συμπέρασμα. Μιλάμε για 2.500 εργαζόμενους. Ναι. Το πρώτο βέβαια και το βασικό είναι αυτό. Διότι είτε έτσι είτε αλλιώς το μείζον είναι η διατήρηση των θέσεων εργασίας. Το δεύτερο. Ναι, αλλά η διαφορά αν είναι από την κυβέρνηση ευθύνη ή από την εταιρεία. Ναι. Το δεύτερο είναι ότι αυτό έρχεται αμέσως μετά την δέσμευση του κυρίου Τσίπρα για την προσέλκυση ξένων επενδύσεων. Δηλαδή δεν πρόλαβαν να περάσουν 24 ώρες και όχι δεν προσελκύονται επενδύσεις. Επενδύσεις φεύγουν. Τώρα, το τρίτο. Επειδή άκουσα τώρα ότι ανοίγει μία συζήτηση περί επαναδιαπραγματεύσεως των συμβάσεων και περί διαιτησίας και περί... Ακούστε κάτι. Το κράτος έχει μία συνέχεια. Ναι. Οι επιχειρήσεις αποφασίζουν, μελετούν οικονομικά δεδομένα και με βάση τις διαπραγματεύσεις που έχουν κάνει αποφασίζουν αν θα κάνουν ή δεν θα κάνουν μία επένδυση. Δεν μπορεί αυτό να είναι διαρκές αποτέλεσμα διαπραγματεύσεως, μάλλον να ξέρουν ότι ενώ υπάρχει μία σύμβαση, είναι συμφωνημένοι οι όροι, έχουν μελετήσει την επένδυσή τους με συγκεκριμένους όρους, ναι. Ξαφνικά έρχεσαι και τους λες ότι δεν ξέρεις, δεν μάλλον. Αν μπορεί να τη βελτιώσει όμως η κυβέρνηση τη σύμβαση, εποφελία του ελληνικού δημοσίου. Ναι, αλλά εδώ λοιπόν, δεν ξέρω, εποφελία του ελληνικού δημοσίου διατρέχει σε αυτά. Το αυτό διατρέχει σε αυτούς τους κινδύνους. Οι κίνδυνοι δηλαδή ποιοι είναι. Ότι κάποιος εργατικός λέει, με συγχωρείτε, εγώ το έχω μελετήσει με ένα ορισμένο τρόπο, εσύ τώρα μου λες ένα άλλο, θα σηκωθώ να φύγω. Και λένε τώρα, είναι μπλόφα. Ναι. Γιατί αυτό κατάλαβα τώρα, έτσι. Ναι. Ακούω τους Σκουρλέτη, έτσι μου το πρωί, ακούω τώρα, άκουσα τον Μάρδα, είναι μπλόφα. Δεν πρόκειται να το κάνουν γιατί είναι ευνοϊκή η όρη των συμβάσεων και εμείς θα το καταφέρουμε και καλύτερα. Και δεν θα φύγει επένδυση. Και δηλαδή. Δεν θα φύγει. Μάλιστα. Ναι, αυτό εκ του αποτελέσματος. Πάντως, η πραγματικότητα ποια είναι, ότι αυτή η επένδυση καρκινοβατεί καθ' όλη τη διάρκεια της και διακυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Μία δεν ήταν η περιβαλλοντική όρη καλή. Πήγαν στους συμβούλους της επικρατείας. Βγήκαν καλή περιβαλλοντική όρη. Αλλάξαν τους περιβαλλοντικούς όρους. Ξαναπήγαν στους συμβούλους της επικρατείας. Ξαναβγήκε καλή. Τώρα δεν τους άρεσε σύμβαση. Ναι, έτσι όμως αυτό δεν είναι επενδυτικό περιβάλλον. Επομένως, το μήνυμα το οποίο εκπέμπεται προς πάσα κατεύθυνση να είναι ακριβώς αυτό. Θέλω να κάνω πάλι το συνήγορο του διαβόλου. Εάν η κυβέρνηση προσπαθήσει να πετύχει καλύτερους όρους για την επένδυση, είναι κακό. Επαναλαμβάνω. Και, δηλαδή, πρέπει να το αντιμετωπίσουμε μόνο με το φόβο ότι θα φύγει η επένδυση. Γιατί το θεωρώ γιατί, λίγο. Γιατί έχει μια σημασία αυτό. Προφανώς έχει σημασία ακούσει... για 5.000 ανθρώπους. Οι διαπραγματευτικές, όχι μόνο, έχουν σημασία για την εθνική οικονομία. Ναι. Έχει σημασία για το ΦΠΑ. Έχει σημασία για τον φόρο εισοδήματος. Έχει σημασία για τα έσοδα τα οποία έρχονται στο δημόσιο από τη συγκεκριμένη δραστηριότητα. Τα ασφαλιστικά ταμεία. Έχει σημασία για τα ασφαλιστικά ταμεία. Άρα δεν είναι. Είναι βεβαίως πρωτίστως και κυρίως οι άνθρωποι για τις δουλειές τους, αλλά και το δημόσιο έχει εισόδημα από μια τέτοια παραγωγική δραστηριότητα. Ναι. Λοιπόν, προσέξτε όμως να πω και κάτι άλλο. Τώρα. Επειδή έχουμε δει τις διαπραγματευτικές τεχνικές του κυρίου Τσίπρα, ο κύριος Τσίπρας κάθε φορά που διαπραγματεύεται, ξέρουμε που καταλήγει αυτό. Αυτό καταλήγει πάντοτε επιταχύρω. Πάντοτε όμως δεν έχει καμία, μα καμία διαπραγματευτική επιτυχία σε οποιοδήποτε σημείο. Διαπραγματεύεται γιατί στην πραγματικότητα έχει μία αντίληψη ότι ρε παιδί μου, θα κάνω ό,τι θέλω και δεν με δεσμεύουν τα κείμενα, δεν με δεσμεύουν οι νόμοι, δεν με δεσμεύει μα τίποτε. Μα είπε, αν δεν κάνω λάθος, το Σαββατοκύριακο, ότι αν έχετε κάποια, οποιαδήποτε προς τους επενδυτές, οποιοδήποτε γραφειοκρατικό πρόβλημα, εγώ είμαι εδώ. Ναι, καλά, και αυτό είναι ένα ζήτημα. Ναι. Διότι επίσης αυτή η χώρα θεσμούς δεν έχει. Δηλαδή, ο κύριος Τσίπρας τι είναι, είναι αυτός που θα διαπραγματεύεται ο επενδυτής απευθείας. Αυτό ξέρετε είναι Καζακστάν. Δεν είναι ευρωπαϊκή χώρα. Δηλαδή, αυτός ο οποίος πηγαίνει και βλέπει, ξέρω εγώ, τον πρόεδρο Ναζαρμπάγεφ, ας πούμε, προκειμένου να κάνει επένδυση και δεν πηγαίνει στον αρμόδιο φορέα γιατί είναι συντεταγμένη χώρα, γιατί υπάρχουν νόμοι, γιατί υπάρχει υπηρεσία η οποία θα ιδιοδοτήσει μέσα σε έναν ευλογχρονικό διάστημα, αλλά θεωρεί. Ότι για την παράκαμψη όλων των ζητημάτων θα πηγαίνει να απευθύνεται απευθείας στον Πρωθυπουργό, αυτό είναι μια άλλη αντίληψη για τα πράγματα και θα πω πάρα πολύ επικίνδυνη. Προσέξτε όμως, το σημαντικό τώρα εδώ ποιο είναι. Ότι ακούσαμε όλη αυτή τη συζήτηση για τις επενδύσεις και μάλιστα ακούω και ένα επιχείρημα, έχουν λέει αυξηθεί οι επενδύσεις στο τελευταίο χρονικό διάστημα. Ναι. Ποιες επενδύσεις. Στοιχεία 15-16. Ωραία, να τις πούμε τις επενδύσεις που έχουν γίνει. Γιατί πανηγυρίζουν για κάποιες επενδύσεις. Ποιες είναι οι επενδύσεις. Η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών. Αυτή είναι μια επένδυση για την οποία πανηγυρίζουν. Η δεύτερη επένδυση που πανηγυρίζουν είναι η ιδιωτικοποίηση της Fraport.
Αυτές πότε έχουν δρομολογηθεί αυτές οι επενδύσεις? Από την προηγούμενη κυβέρνηση. Αυτές είναι επενδύσεις. Η μέρα ανακεφαλαιοποίηση, έχουμε μένει εισρωή νέων κεφαλαίων. Αλλά γιατί? Για την ανακεφαλαιοποίηση. Επομένως, κατέστησαν ουσιαστικά υποχρεωτική την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών και πάμε στην απώλεια ουσιαστικά των τραπεζών και του ελέγχου των τραπεζών από τους ξένους. Γιατί? Γιατί κάναν αυτά που κάναν το πρώτο εξάμηνο και τώρα την παρουσιάζουν αυτήν ως επένδυση. Το δεύτερο είναι τα αεροδρόμια. Και αυτή είναι μια ιδιωτικοποίηση που είναι δρομολογημένη από την προηγούμενη. Ποιες είναι οι επενδύσεις? Είναι η Κόσκο, που στην πραγματικότητα και αυτή ήταν δρομολογημένη όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα, και ήταν και η Ελντοράντο, αυτή η οποία τώρα σηκώνεται να φύγει. Κύριε Βορύδη, θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Μήπως ξέρετε τι εννοούσε ο Πρωθυπουργός, ότι σε λίγο καιρό θα αρχίσουν οι γκρίνες στη Νέα Δημοκρατία? Το είπε χθες. Κοιτάξτε, έχει μια ανάλυση εκεί ο κύριος Τσίπρας. Έχει μια σημασία να την αποκωδικοποιήσουμε. Τι είπε για τη Νέα Δημοκρατία ο κύριος Τσίπρας? Είπε ότι αυτή είναι μια ακραία νεοφιλελεύθερη, Νέα Δημοκρατία. Αυτό φαντάζομαι ότι ενσαρκώνει ο κύριος Μητσοτάκης. Και επίσης έχει και ακραίους δεξιούς μέσα. Φαντάζομαι ότι εδώ φωτογραφίζει τον κύριο Γεωργιάδη και εμένα. Καταρχάς σας είπε ο κύριος Καμένος σήμερα το πρωί. Μας είπε ονομαστικά ο κύριος Καμένος και, περιγραφικά εχθές ο κύριος Τσίπρας. Και ότι δεν συνεργάζομαι με τα άκρα, με τη Νέα Δημοκρατία, του Βορύδη και του Γεωργιάδη. Σε περιστατικά της νεότητός μου. Λοιπόν, ναι. Προσέξτε τώρα. Αυτή είναι η ανάλυση. Και βεβαίως, ο κύριος Τσίπρας φυσικά και δεν θα ήθελε μία μαχητική Νέα Δημοκρατία. Φυσικά θα ήθελε μία συνενούσα και στέργουσα Νέα Δημοκρατία. Φυσικά και δεν θα ήθελε μία αντιπολίτευση που μάχεται και αναδεικνύει αυτά τα οποία κάνει ο κύριος Τσίπρας, αλλά θα ήθελε μία αντιπολίτευση η οποία θα αποκλίνεται μπροστά στο μεγαλείο της αριστεράς. Και ό,τι και να κάνει αυτή η αριστερά, διότι είναι καθαγιασμένη στην Ελλάδα, δεν μπορεί κανείς να την αγγίξει. Προσέξτε, έχει κοινική ομολογία σε όλη τη ΔΕΘ ο κύριος Τσίπρας, γιατί αυτό νομίζω ότι δεν ξέρω αν έχει αναλυθεί επαρκώς. Mm-hmm. Βάλτε τον Τσίπρα του 15, βάλτε τον Τσίπρα του 17. Ο Τσίπρας 15 είναι ο αριστερός Τσίπρας. Θα συγκρουστεί με την Ευρώπη. Θα τα κάνει όλα. Θα σκίσει τα μνημόνια. Θα κάνει ανατροπές τρομακτικές. Θα οδηγήσει αλλού. Όλη η Ευρώπη θα ακολουθήσει αυτό το καινούριο επαναστατικό μονοπάτι που έχει ο Τσίπρας. Το 17 θα τηρήσουμε τις δημοσιονομικές δεσμεύσεις. Θα κάνουμε πλεονάσματα. Δεν θα το διανύμουμε χωρίς συμφωνία. Θα προσελκύσουμε ξένες επενδύσεις. Ο δρόμος προς την ανάπτυξη είναι μέσα από τις ιδιωτικές επενδύσεις. Μπήκε στον ορθό δρόμο που του ζητούσατε όλοι. Μάλιστα. Προσέξτε. Άρα λοιπόν, παραδοχή, ένα το κρατούμενο, της ιδεολογικής πια ήττας του συγκεκριμένου μοντέλου που παρασύρθηκε ο κ. Τσίπρας, της αριστεράς. Παραδοχή. Ναι. Ότι αυτό, παιδιά, δεν περπατάει, δεν δουλεύει. Αυτό που σας έλεγα δεν υπάρχει. Το άλλο που σας λένε οι άλλοι είναι αυτό που είναι το σωστό. Και αυτό λέω να κάνω κι εγώ τώρα. Δεύτερο. Δεν άκουσα όμως απολογία. Αφού το πιστεύει τώρα αυτό, ερώτηση. Γιατί αύξησε τη φορολογία των νομικών προσώπων και των εταιριών? Γιατί επιβάρυνε με ασφαλιστικές εισφορές τις επιχειρήσεις? Όχι, καμία δέσμευση για ότι θα μειώσει. Ούτε καν δήλωσε κάτι γενικά και αόριστα. Προσέξτε. Τι έχει κάνει λοιπόν στο παρελθόν, αλλά και κυρίως, τι είναι αυτό που θα κάνει στο μέλλον? Ωραία. Τα πιστεύει λοιπόν αυτά ο κύριος Τσίπρας? Ας κάνουμε λοιπόν τώρα μια πραγματική συζήτηση. Εδώ είμαστε. Ας περικόψουμε, ας συμφωνήσουμε στην περικοπή δημοσίων δαπανών για να μειώσουμε τη φορολογία στα νομικά πρόσωπα. Για να μειώσουμε τα βάρη στις ασφαλιστικές εισφορές. Ας περικόψουμε λοιπόν τον προϋπολογισμό σε κομμάτια αχρίαστα, ναι, σε κομμάτια δαπανηρά, γιατί αυτά τα λέει ο κύριος Τσίπρας και την ίδια ώρα κάνει προσλήψεις. Αχρίαστες, ανορθόλογες προσλήψεις. Κύριε Βορύδη, άρα λοιπόν, ναι, τι κάνει? Τώρα απλώς χαϊδεύουμε αυτιά. Έχουμε μπροστά μας να καθησυχάσουμε όλους αυτούς που τον βλέπουμε καχυποψία. Προσχωρούμε, υποτίθεται, σε αυτό, αλλά την επόμενη μέρα το πρωί ανακαλύπτουμε ότι δεν μας αρέσει η επένδυση σε Ελντοράντο, ότι θέλουμε επαναδιαπραγμάτευση των όρων, ότι πρέπει να δεν τηρούν την νομοθεσία, ότι δεν ξέρω. Με αποτέλεσμα, αυτό λέω, την απόλυτη αντινομία και ανακολουθία. Θέλω ένα. Και ναι, επειδή, ναι, υπάρχουν ορισμένοι, και τελειώνω, ναι, υπάρχουν ορισμένοι που λένε, α, τώρα ο κύριος Τσίπρας σας παίρνει την ατζέντα. Και πρέπει να ανησυχείτε. Ναι. Γιατί προσχωρεί. Έτσι δεν είναι? Ναι, 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 λοιπόν, ναι, το ακούω αυτό το επιχείρημα. Ρωτάω λοιπόν. Πολύ ωραία. Μας παίρνει την ατζέντα. Άρα συμφωνήσαμε στην Ελλάδα. Τελειώσαμε με τις αριστερές ιδεολειψίες. Τελειώσαμε. Λήξη. Και πάτε στην ατζέντα. Από εδώ και πέρα λοιπόν, ναι, η ατζέντα είναι η ατζέντα των ευρωπαϊκών κρατών. Των κανονικών ανθρώπων. Θέλω... Δηλαδή, ναι, ποιον? Των ανθρώπων που λένε ανάπτυξη, επενδύσεις, παραγωγικότητα. Μείωση φόρων. Αύξηση του ΕΠ. Πολύ ωραία. Συμφωνήσαμε όλοι. Συμφωνήσαμε σε αυτό. Ερώτηση τώρα. Θα φέρουμε εδώ 100 συμπολίτες μας, θα τους κάνουμε μια ερώτηση. Αυτό το συγκεκριμένο, ποιος θα το υπηρετήσει καλύτερα?
ο Κυριάκος Μητσοτάκης ή ο Αλέξης Τσίπρας. Θέλω πολύ σύντομο. Υπάρχει άνθρωπος που θα απαντήσει ο Αλέξης Τσίπρας. Πολύ σύντομο σχόλιο. Αυτό δεν είναι 100-0, έτσι. Ο κύριος Καμένος είπε το πρωί: δεν συνεργάζομαι με την Νέα Δημοκρατία των ακραίων Βορείδη Άδωνη. Γιατί του είπε κανένας ότι συνεργάζεται τη Νέα Δημοκρατία με τον Καμένο. Δεν το ξέρω. Αυτός πώς παίδει τώρα για συνεργασίες. Μήπως ήδη έχει υποψηφιωθεί ο κύριος Καμένος. Μισό λεπτό τον ρωτήσανε. Ο κύριος Καμένος για εσάς τι είναι? Είναι ακραίος, είναι κεντρός, είναι δεξιός, είναι αριστερός? Ο κύριος Καμένος είναι το δεκανίκι της κυβέρνησης της αριστεράς. Ευχαριστούμε, είναι κύριε, το δεκανίκι του ΣΥΡΙΖΑ. Ευχαριστούμε. Και του είπε κανένας, ετοιμάζεται για αποδρομή ο κύριος Καμένος. Και όχι, δεν έχει ρόλο. Τον ρωτήσανε. Ναι, αλλά μου βάλουμε. Γιατί δεν είναι αυτό τα ερωτήματα. Τελειώνω σε 30 δευτερόλεπτα. Διότι προσέξτε, τι είναι σήμερα, ανοίγει κουβέντα για την κεντροαριστερά. Πώς αναδιατάσσεται ο Τσίπρας, κοιτάει πια. Ο κύριος Καμένος δεν έχει ρόλο και αναζητά καινούριο ρόλο. Του είπε κανένας ότι τον θέλει κάποιος συνεταίρος στη Νέα Δημοκρατία? Σύντομο διαφημιστικό.